Οι εργαζόμενοι στις αποκεντρωμένες διοικήσεις καταδικάζουμε το αντιλαϊκό και κατάπτυστο νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που όχι μόνο απαγορεύει τις διαδηλώσεις, αλλά εισάγει και νέους μηχανισμούς καταστολής και τρομοκρατίας, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο κάθε ριζοσπαστική προοδευτική ιδεολογία και πράξη, με την πρόβλεψη δημιουργίας ακόμα και διεύθυνσης πρόληψης της βίας. Δίνει υπερεξουσίες στην κάθε αστυνομική αρχή να αποφασίζει για την νομιμότητα μιας διαδήλωσης και επιπλέον όπλα και δυνατότητες απαγόρευσης, ακόμα και κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, ώστε να εμποδίζουν στο μέλλον όσες κινητοποίησεις γίνονται για διεκδικήσεις και αιτήματα κόντρα σε αντιλαϊκές πολιτικές. Επιδιώκει να συκοφαντήσει τους λαϊκούς αγώνες και να θέσει υπό απαγόρευση και περιορισμό κάθε κινητοποίηση μέσα από διατάξεις που θα τις ερμηνεύουν οι εκάστοτε αστυνομικές αρχές και οι άλλοι μηχανισμοί καταστολής και ελέγχου. Έχει στόχο τη χειραγώγηση και τον πιθανακασμό, εμφανίζοντας τη συμμετοχή στις κινητοποίησεις ως κάτι εν δυνάμει εγκληματικό. Όσα δεν πέτυχε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας και της πανδημίας, ώστε να μας φημώσει το στόμα, επιδιώκει να το κάνει σήμερα με ένα αυταρχικής και αντιδημοκρατικής έμπνευσης νομοσχέδιο που προωθεί νέα μέτρα περιορισμού, νέα μέτρα καταστολής και διάλυσης ενός βασικού δημοκρατικού δικαιώματος, το οποίο ο λαός μας κατέκτησε με πολλούς και αιματηρούς αγώνες. Το δικαίωμα να μπορούν οι απεργοί να διαδηλώνουν το κέρδισαν με αγώνα και θυσίες. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να μας γυρίσει τώρα πίσω στο μαύρο παρελθόν. Τους θυμίζουμε ότι όσοι επιχείρησαν ιστορικά να επιβάλλουν πάγος στους αγώνες, έσπασαν τα μούτρα τους. Το ίδιο θα συμβεί και σήμερα και με τους σημερινούς κυβερνώντες που εκπροσωπούν επάξια τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, επιχειρώντας ξεδιάτροπα να ικανοποιήσουν διαχρονικά αιτήματά τους. Εμείς λέμε σε όλους τους τόνους ότι θα κουρελιάσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Θα το ματαιώσουμε στην πράξη και θα μείνει στα χαρτιά, όπως και κάθε άλλη προσπάθεια που θα έχει στόχο να μας βάλει φήμοντρο, να μετατρέψει τους εργασιακούς χώρους σε γκέτο και την αντίσταση σε ποινικό αδίκημα. Δεν τρομοκρατούμαστε και δεν συμβιβαζόμαστε. Το νομοσχέδιο για την καταστολή των διαδηλώσεων έρχεται για ψήφιση την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει νομοθετήσει μια σειρά από αντιεκπαιδευτικές διατάξεις που αλλοιώνουν το χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου. Τώρα επιχειρούν να περιορίσουν τους αγώνες για να έχουν ελεύθερο το δρόμο να υλοποιούν τα αντιλαϊκά τους σχέδια. Για την επίθεση που δεχόμαστε στην εργασία, στην υγεία, στην παιδεία, αυτά που δεν κατάφεραν να κάνουν ούτε την περίοδο της καραντίνας. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι πολλές φορές με τις δυνάμεις καταστολής, με τις απαγορεύσεις από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Λογαριάζουν όμως χωρίς εμάς. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να μας σταματήσουν. Οι απαγορεύσεις των διαδηλώσεων θα μείνουν στα χαρτιά, ό,τι και αν νομοθετήσουν εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε εδώ και θα τα ακυρώσουμε στην πράξη. Συμμετέχουμε μαζικά στη σημερινή συγκέντρωση και στο συλλαλητήριο αύριο, πέμπτη μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου στις 8 στο Σύνταγμα. Θα σπάσουμε τον γύψο που θέλουν να μας βάλουν με το δικό μας οργανωμένο αγώνα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Περιστερίου Έλλη Αλεξίου χαιρετεί στη σημερινή συγκέντρωση και δηλώνει ότι είναι απέναντι σε αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση και έχει και τη στήριξη του Κινάλ. Το νομοσχέδιο επιδιώκει να συκοφαντήσει τους λαϊκούς αγώνες και να θέσει υπό απαγόρευση και περιορισμό κάθε κινητοποίηση μέσα από διατάξεις λάστιχο που θα τις ερμηνεύουν οι αστυνομικές αρχές και οι άλλοι μηχανισμοί καταστολής. Έχει στόχο να εμφανίσει τη συμμετοχή στις κινητοποίησεις ως κάτι εγκληματικό και επικίνδυνο. Δηλώνουμε ότι δεν θα καταφέρουν με ένα χουντικής προέλευσης και έμπνευσης νόμο να διαλύσουν ένα δημοκρατικό δικαίωμα που ο λαός κατέκτησε με ματηρούς αγώνες. Οι αγώνες μας, οι απεργίες, οι συγκεντρώσεις, οι διαδηλώσεις είναι ο στόχος της κυβέρνησης και για μας είναι ο μόνος δρόμος να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές, όλες οι οργανώσεις της χώρας δεν πρόκειται να βάλουμε δοσομετρητή στη μορφή και στο περιεχόμενο των αγώνων. Δεν θα ζητούμε άδεια από τα αφεντικά και τις κυβερνήσεις για να διαδηλώνουμε απέναντί τους. Δεν θα επιτρέψουμε για κανένα λόγο και με κανένα πρόσχημα να μπει σε γύψο το δικαίωμα να διαδηλώνουμε κατά των αντιλαϊκών μέτρων. Πάρτε πίσω το νομοσχέδιο τώρα. Οι αγώνες δεν μπαίνουν στο γύψο.
Αυτό το νομοσχέδιο που συζητιέται αυτές τις μέρες είναι ευθεία βολή στην καρδιά των δικαιωμάτων μας. Θέλουν να συκοφαντήσουν, θέλουν να ποινικοποιήσουν τη δράση όποιου αντιστέκεται, όποιου παλεύει, όποιου αμφισβητεί, όποιου συγκρούεται. Μας παρουσιάζουν ούτε λίγο ούτε πολύ σαν εγκληματίες επειδή διεκδικούμε τα δίκια μας. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όμως δεν έπεσε από τον ουρανό. Η προσπάθεια να μπει στο γύψο το εργατικό λαϊκό κίνημα έρχεται από πολύ μακριά. Από τις απαγορεύσεις συγκεντρώσεων στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος μέχρι την άγρια καταστολή σε βάρος του λαϊκού κινήματος και από το χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Καταγγέλουμε και την απαράδεκτη, την ξεδιάτροπη στάση του ΚΙΝΑΙ που δήλωσε ότι θα το στηρίξει. Καθ' υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, όλοι αυτοί που τη στηρίζουν θέλουν να παρουσιάσουν τις λαϊκές κινητοποίησεις διαμαρτυρίας ως κίνδυνο για την ασφάλεια. Πρόκειται για έκτρωμα και ως τέτοιο δεν παίρνει καμία βελτίωση. Η θέση του είναι για τα σκουπίδια, γι' αυτό ζητάμε να αποσυρθεί τώρα. Να έχουν όμως και αυτό στο μυαλό τους. Όσους τέτοιους νόμους και να βγάλουν, όσους τέτοιους νόμους και να φέρουν, το κίνημα των εργαζομένων δεν θα το βάλουν στην άκρη. Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους στον δρόμο της διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας, της διεκδίκησης αυτών που μας αξίζουν. Ένα νομοσχέδιο που το έχουμε νιώσει πολύ καλά εμείς οι εργαζόμενοι στους Δήμους όλο το προηγούμενο διάστημα. Όλο το προηγούμενο διάστημα που με αγώνες επιβάλαμε τις προσλήψεις προσωπικού στους Δήμους και μια σειρά άλλα ζητήματα. Αν νομίζουν ότι κατάφεραν με την καραντίνα τρεις μήνες και μόλις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου να μας κλείσουν τα σπίτια μας, να φέρουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, είναι βαθιά γελασμένοι. Δεν θα τους αφήσουμε και την κυβέρνηση αλλά και το ΚΙΝΑΙ που δήλωσε εχθές ότι θα ψηφίσει αυτό το κατάρτιστο νομοσχέδιο να περάσει στην πράξη. Με αγώνες θα ανατρέψουμε όποια προσπάθεια κάνουν να βάλουν τους αγώνες στο γύψο. Χαιρετίζουμε και συμμετέχουμε στη σημερινή στάση εργασίας και στο συλλαλητήριο αύριο σε 8 η ώρα. Στέλνουμε απάντηση αποφασιστική μαζική τα ταξικά σωματεία. Το δικαίωμα της απεργίας των διαδηλώσεων είναι αδιαπραγμάτευτο. Όλοι οι εργαζόμενοι να μπουν μπροστά στον αγώνα, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να μην νομιμοποιηθεί στη συνείδηση κανενός εργαζόμενου να ακυρωθεί στην πράξη το νομοσχέδιο αυτό το αυταρχικό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε ένα άθλιο νομοσχέδιο κρατικού αυταρχισμού και τρομοκρατίας και καταστολής. Έχει ξεκάθαρο στόχο να ποινικοποιήσει τους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος επιβάλλοντας υγιή νεκροταφείου. Γιατί τοπική διοίκηση επιβεβαιώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι γρανάζι του αστικού κράτους που το χρειάζεται να παίξει το ρόλο του αντιδραστικού του χαφιέ. Οι τοπικές αστυνομικές αρχές θα παίρνουν γνώμη για τις λαϊκές κινητοποιήσεις για, ακόμη και για ένα πρωτοβάθμιο σωματείο για να τις χαρακτηρίζουν νόμιμες ή παράνομες. Η ένταση της καταστολής και το νέο νομοσχέδιο έρχονται ως συνέχεια των αντιλαϊκών νομοσχεδίων των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αυτά η ουσιαστική απαγόρευση της απεργίας. Πάνε χέρι-χέρι, ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Τους χρειάζεται η αστική τάξη για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα εργατικά τους μέτρα, να τσακίσουν τα λαϊκά δικαιώματα. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Ό,τι και να ψηφίσουν το εργατικό κίνημα, οι αγώνες δεν θα μπουν στο γύψο. Καθημερινά θα παίρνουν την απάντησή τους στον δρόμο του αγώνα. Καταγγέλουμε το κατάπτυστο νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το χτύπημα των διαδηλώσεων. Το νομοσχέδιο αποτελεί στιγμή αποτύπωση της κρατικής καταστολής και κρομοκρατίας απέναντι στους αγώνες του λαού μας. Όμως, η πιο σοβαρή εξέλιξη αποτελεί ότι αφήνει ανοιχτό το κίνδυνο ποινικοποίησης ιδεολογιών, ανθρώπων και ομάδων, δίνοντας συνέχεια στην ενίσχυση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσομοιάζει τη ριζοσπαστικοποίηση με την τρομοκρατία. Ανοίγει το δρόμο για προβοκατόρικες ενέργειες, για να σέρνονται τα συνδικάτα στα δικαστήρια. Ξεκάθαρα συναγωνιστές και συναγωνίστριες στοχεύει στην καταστολή της λαϊκής πάλης. Ο κρατικός αυταρχισμός όμως και η καταστολή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνε χέρι-χέρι με την ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαία η χρονική συγκυρία που φέρνει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο.
Όλοι μας πρέπει να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Αυτό το τερατούργημα να μην νομιμοποιηθεί στη συνείδηση των εργαζομένων. Το λαό και το κίνημά του στοχεύει. Ο ίδιος ο λαός λοιπόν θα πρέπει να θέσει σοβαρά επόδια και να το βάλει στην πράξη, στην άκρη, να το ακυρώσει με την ίδια την οργανωμένη πάλη του. Καταδικάζει και καταγγέλει την πρακτική της κυβέρνησης να καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο έκτρωμα για τον περιορισμό των διαδηλώσεων που στόχο έχει να τρομοκρατήσει το λαό να βάλει στο γύψο τις λαϊκές εργατικές κινητοποιήσεις. Αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των μέτρων έντασης κρατικής τρομοκρατίας, του αυταρχισμού και της καταστολής που προώθησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με τη σημερινή να προχωράει ακόμα παραπέρα. Το νομοσχέδιο επιδιώκει να συκοφαντήσει τους λαϊκούς αγώνες και να θέσει απαγόρευση και περιορισμό κάθε κινητοποίηση μέσα από διατάξεις λάστιχο που θα τις ερμηνεύουν οι αστυνομικές αρχές και άλλοι μηχανισμοί καταστολής. Έχει στόχο να χειραγωγήσει το μυαλό, εμφανίζοντας τη συμμετοχή και κινητοποίησης ως κάτι εν δυνάμει εγκληματικό και επικίνδυνο. Με το νέο νόμο προσπαθούν να πετύχουν ό,τι δεν κατάφερε στη διάρκεια της καραντίνας, να κλείσουν τα στόματα των εργαζομένων. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα τους αφήσουμε να βάλουν στο γύψο τους αγώνες μας. Δεν θα επιτρέψουμε για κανένα λόγο, με κανένα πρόσχημα, να καταργηθεί το δικαίωμά μας να διαδηλώνουμε κατά των αντιλαϊκών μέτρων. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό χλαρί και αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Καταγγέλει την κατάπτυστη ενέργεια της κυβέρνησης να φέρει ένα χουντικής προέλευσης νομοσχέδιο για να βάλει σε πάγο τις διαδηλώσεις, να θέσει νέους περιορισμούς παίρνοντας το νήμα από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτό το βήμα θέλουμε να καταγγείλουμε και το βρώμικο ρόλο του Κινάλ Πασόκ που δήλωσε ότι θα ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο. Πίσω από τις κοκορομαχίες τους φαίνεται ότι στα δύσκολα τα βρίσκουνε. Να το πάρουν πίσω. Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από το δικαίωμά μας να διαδηλώνουμε. Να παλεύουμε και να διεκδικούμε μια ζωή καλύτερη για μας και τα παιδιά μας. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ξεκάθαρο τόσο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο Κινάλ που παίζει βρώμικο ρόλο εφόσον με διάφορα προσχήματα αποφάσισε να στηρίξει το χουτικής προέλευσης νομοσχέδιο ότι δεν θα περάσει. Είτε το ψηφίσουν είτε όχι, οι αγώνες του ταξικού κινήματος θα το καταστήσουν ανενεργό. Θα το πετάξουμε εκεί που του αξίζει, στον κάλαθο των αχρήστων. Θα μείνει στα χαρτιά. Μας φορτώσανε την προηγούμενη κρίση. Στα πλαίσια της πανδημίας περάσανε ένα σκασμό από εργατικά μέτρα. Ετοιμάζονται να μας φορτώσουν και τη νέα πιο βαθιά καπιταλιστική κρίση. Ξέρουν ότι η αντιλαϊκή πολιτική τους είναι αυτή που θα βγάλει κόσμο στον δρόμο, που η οργή θα γίνει ποτάμι και θα τη σαρώσει. Γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα τους, γι' αυτό προωθούν αυτό το τερατούργημα. Λοιπόν τους λέμε καθαρά, δεν θα περάσει ό,τι και να κάνουν. Απέναντι στην καταστολή απαντάμε με δυνάμωμα των αγώνων μας. Απέναντι στους περιορισμούς, τις απαγορεύσεις και τον αυταρχισμό φωνάζουμε δυνατά. Το δίκαιο και οι διεκδικήσεις μας είναι αυτά που μας βγάζουν στον δρόμο. Οι αγώνες των εργαζομένων δεν παίρνουν στο γύψο. Ξέρουμε καλά ότι η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ και όλοι οι συνοδοιπόροι τους, το αστικό κράτος και τα στηρίγματά του, οι επιχειρηματικοί όμιλοι βλέπουν μπροστά. Βλέπουν ότι δεν μπορούν να έχουν ασφαλισμένα τα πλούτη τους και την κερδοφορία τους όσο υπάρχει ταξικό κίνημα και διεκδικήσεις. Ξέρουν ότι η αντεργατική τους πολιτική γεννάει αντιδράσεις, γεννάει διεκδικήσεις και παίρνουν τα μέτρα τους. Παίρνουν τα μέτρα τους με το ξεροκόμματο που πετάνε σε χιλιάδες ανέργους και μισοαπασχολούμενους, με τη φιλανθρωπία και τα βοηθήματα. Παίρνουν τα μέτρα τους με τα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση, στην ενημέρωση, στην κινητοποίηση και την απεργία. Για αυτούς οι εργαζόμενοι που διεκδικούν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Την ίδια ώρα που εργοδοσία, που απολύει, που τσαλαπατάει ωράρια και δικαιώματα ενισχύεται με κάθε είδους προνόμια. Παρακόλληση της κυκλοφορίας
και της πρόσβασης σε δημόσιας υπηρεσίας θα αποτελούν συνάδελφοι με το κατάπτυστο νομοσχέδιό τους. Οι παραστάσεις διαμαρτυρίας μας έξω από το Υπουργείο, έξω από την Περιφέρεια, έξω από το Δήμο. Τα συλλαλητήρια, οι συγκεντρώσεις, οι διαμαρτυρίες, η προβολή απόψεων, η διατύπωση αιτημάτων χαρακτηρίζονται με το νομοσχέδιο διατάραξη. Διατάραξη που διασταλεύει την ομαλή κοινωνική και οικονομική ζωή. Για μας, για τους εργαζόμενους όμως, για το λαό, αυτά είναι η ελπίδα. Η ελπίδα για το σήμερα και το αύριο. Εκφράζουν τη δύναμή μας και την αποφασιστικότητά μας να παλέψουμε για καλύτερη ζωή με ζωή και δικαιώματα. Στοχουτική έμφαση νόμων τους απαντάμε. Δεν θα συμμορφωθούμε προς τις υποδείξεις, τους περιορισμούς, τις διαδικτυακές πλατφόρμες και τις ειδικές ιστοσελίδες του Υπουργείου Προστασίας του Κεφαλαίου και της Αστικής Τάξης θα τα καταργήσουμε με τους αγώνες μας, όπως έκαναν χιλιάδες λαού τις προηγούμενες γενιές και άφησαν παρακαταθήκη με λαμπρές σελίδες στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Πάρτε πίσω το νόμο σας. Η σιγή νεκροταφείου δεν θα περάσει. Οι απαγορεύσεις σας θα μείνουν στα χαρτιά. Πιάνει το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν πέρασε μέτρα για περιορισμό της απεργίας και φέρνει τώρα ένα νομοσχέδιο τερατούργημα που δεν φέρνει καμιά τροποποίηση και φτιασίδωμα με σκοπό τον περιορισμό των έλεγχων των διαδηλώσεων. Παρά τα καινοφανή και συγχρόνως έολα επιχειρήματα που στόχο έχουν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είναι τόσο παλιό όσο και οι αγώνες των εργαζομένων και φανερώνει το φόβο και την ανησυχία τους για το οργανωμένο λαϊκό κίνημα και είναι ο λόγος για τον οποίο διαχρονικά οι διάφορες κυβερνήσεις έπαιρναν μέτρα καταστολής για να εκφοβήσουν, να τρομοκρατήσουν. Είναι μονόδρομος η συσπήρωση των εργαζομένων στα σωματεία τους να το ακυρώσουν στην πράξη, όπως ακύρωσαν στο παρελθόν παρόμοιες προσπάθειες ελέγχου απαγόρευση των διαδηλώσεων. Ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος απέναντι στους μαθητές μας, αυριανούς πολίτες εργαζόμενους, να δώσουμε το παράδειγμα για να διεκδικούν το δίκαιο τους, τα δικαιώματά τους και τη ζωή που τους αξίζει. Με ένα καταπότιστο νομοσχέδιο χουντικής εμπνεύσεως που αναβιώνει νόμους όπως το 330 και τη δήλωση Λάσκαρη «Δεν θα επιτρέψουμε την πάλη των τάξεων», η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει κάθε εργατική και λαϊκή αντίδραση και αντίσταση σε μόνιμη καραντίνα. Το νομοσχέδιο έκτρωμα που προωθεί η κυβέρνηση θεωρεί όλους εμάς που συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα ως εγκληματίες. Ως εν δυνάμει συμμετέχοντες εγκληματικές ενέργειες παρουσιάζει τους εργαζόμενους και το λαό που αγωνίζεται για καλύτερες συνθήκες εργασίας που παλεύει για ζωή με αξιοπρέπεια. Οι αστυνομικές αρχές θα έχουν δικαίωμα ακόμη και τη στιγμή της συγκρότησης μιας διαδήλωσης να την κρίνουν παράνομη και να τη διαλύουν. Και όποιος συμμετέχει σε παράνομη διαδήλωση θα θεωρείται ότι έχει επιτελέσει ιδιώνυμο αδίκημα και θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ενός έτους. Χρησιμοποιούν τεχνάσματα και λογικές για δίθεν μειοψηφίες που ταλαιπωρούν, κρύβοντας άθλια την αλήθεια ότι αποκύημα της καπιταλιστικής κρίσης των απολύσεων και του πετσοκόμματος των μισθών και συντάξεων είναι η ελεύθερη πτώση του τζίρου και τα λουκέτα στις μικρές και ατομικές επιχειρήσεις και όχι οι εργατικές λαϊκές συγκεντρώσεις. Το εκπροματικό νομοσχέδιο κρατικού αυταρχισμού, τρομοκρατίας και καταστολής αποτελεί διακαή πόθο των επιχειρηματικών ομήλων, αλλά και πιστή εφαρμογή της κυβέρνησης της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρεί τις λαϊκές συγκεντρώσεις διαμαρτυρία ως κίνδυνο για την ασφάλεια. Όχι όμως μόνο διακαή πόθο των επιχειρηματικών ομήλων, αλλά και των εργοδοτών δημάρχων που με το νομοσχέδιο τους δίνεται η ευκαιρία σε ρόλο χαφιέ να λένε τη γνώμη τους στην αστυνομία για τις λαϊκές κινητοποιήσεις ή ακόμα και για την κινητοποίηση ενός πρωτοβάθμιου σωματείου προκειμένου να χαρακτηριστεί νόμιμη ή παράνομη. Ταιριάζει γάντι στην πολιτική και τακτική του Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας, Λαύρου Μίχου, για να μην υπάρχουν κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους Δήμους. Κρύβεται και δεν τολμά να συναντήσει τους εργαζόμενους
και τους παρουσιάζει ως τραβούκους, ταΐδες και κβιαστές. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, από αυτό το βήμα σήμερα καταγγέλουμε την αυταρχική και εκδικητική στάση της Δημοτικής Αρχής Αγίας Βαρβάρας, που χωρίς να έρθει σε κανένα διάλογο με τους εργαζόμενους και με το αντιδημοκρατικό δικαίωμα που τους έδωσε η κυβέρνηση, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή διαπεριφοράς να συνεχιστεί η εργασιακή ομοιρία και ανασφάλεια σε 27 εργαζομένους στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Είμαστε 27 εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς, στο βοήθεια στο σπίτι και στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, που το πολετή αγώνα μας για μόνιμη και σταθερή δουλειά επισφράγισε η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναγνωρίζοντας τη σύμβασή μας ως εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας όμως, παρά τα 15 και πλέον χρόνια συνεχόμενης εργασίας, δεν μας αναγνωρίζει και προχωρά στην έφεση κατά της δικαστικής απόφασης. Τα χειροκροτήματα και τα μπράβο για τους εργαζόμενους που στη διάρκεια της καραντίνας κράτησαν όρθιες όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και κυρίως υπήρξαν πραγματικό στήριγμα στις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, τελείωσαν γρήγορα και οι μάσκες δυστυχώς έπεσαν. Ο σχεδιασμός, η πολιτική της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας δεν είναι τυχαίος. Είναι ταγμένο στη συνολικότερη πολιτική των κυβερνήσεων και των δημάρχων που θέλουν να χτυπήσουν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Θέλουν την ανακύκλωση εργαζομένων με ελαστικές μορφές εργασίας, με απότερο στόχο την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Είναι αυτές που θωράξαν το χέρι της διοίκησης της Αγίας Βαρβάρας να ασκήσει έφεση. Είναι αυτές που θωρακίζουν ακόμα περισσότερο τη σιδερένια φτέγα του συστήματος στο στάκισμα των κινητοποιήσεων. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι ο εκφοβισμός και η τρομοκρατία τους θα σταματήσει τον αγώνα μας για μόνιμη και σταθερή εργασία. Είναι γελασμένοι αν νομίζει η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της ότι θα φημώσουν τη λαϊκή πάλη και τους αγώνες των εργαζομένων. Κάτω τα χέρια τους αγώνες μας! Το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά!